Συγχαρητήρια για την νίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήρθε στο καταλληλότερο σημείο. Κοιτάξτε, ναι, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί τις πρώτες αγωνιστικές, για μας ήταν μονόδρομο το παιχνίδι. Έπρεπε οπωσδήποτε να το κερδίσουμε. Ήμασταν και τυχεροί. Ο
Παναθηναϊκός φάνηκε λίγο πιο δεμένη ομάδα από εμάς. Στάθηκε λίγο καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Χωρίς να κινδυνεύσουμε ιδιαίτερα βέβαια. Αλλά στο τέλος μετράει αυτός που βάζει τα γκολ. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Κατά κάποιο τρόπο, ο τρόπος που χάναμε τις προηγούμενες φορές και εντός και εκτός, αυτή τη στιγμή μέσα σε εισαγωγικά ανταμοιβόμαστε για τη δουλειά που κάνουμε. Αλλά εμείς είμαστε μια νέα ομάδα, γι' αυτό και αυτό φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα δεν αποδίδει η ομάδα αυτό που θέλω να βλέπω εγώ από την ομάδα μου. Έχουμε δρόμο ακόμα, το είπα και από την αρχή, ακόμα και όταν στο πρώτο μάτς εδώ χάσαμε. Σίγουρα δεν τα έχουμε βελτιώσει όλα όσα θα ήθελα από την προηγούμενη φορά, αλλά όταν κερδίζεις κατά κάποιο τρόπο όλα είναι και καλύτερα. Είναι καλύτερα. Λευτέρη, μια νίκη νομίζω που τη χρειαζόταν εκεί που πολύ. Και ήρθε μάλιστα και σε λεπτό που καθοριστικό. Πραγματικά ήταν πολύ σημαντική νίκη. Είχαμε φτάσει με στον ένα... Ρε μαλάκα, μιλάω. Είχαμε φτάσει να έχουμε ένα βαθμό και αδικούσαμε τους εαυτούς μας. Με τον ένα βαθμό αυτό. Ήταν πολύ σημαντική νίκη. Δώσαμε πολλές μάχες. Κερδίσαμε στο τέλος. Και ελπίζω τώρα να χτίσουμε ένα σερί έτσι ώστε να φτάσουμε την ομάδα εκεί που πρέπει. Πώς το είδε σήμερα το μάτς, ήταν ιδιαίτερο το μάτς με τον Αθηναϊκό σήμερα? Μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Μας πίεσε πάρα πολύ. Ειδικά μετά τον γκολ που προηγηθήκαμε, μας πίεσε, ισοφάρισε με ένα εκπληκτικό γκολ. Από εκεί και πέρα όμως δώσαμε και εμείς τη δική μας μάχη, κάναμε τις φάσεις μας και μπορέσαμε να σκοράρουμε στο τέλος και να φύγουμε νικητές. Μια πολύ σημαντική νίκη. Πιστεύεις ότι έρχονται καλύτερα, το πες μάλιστα, ότι περιμένεις να κάνει ένα σερί? Ναι, πρέπει για να μπορέσουμε. Ευνοεί το, πιστεύεις, το πρόγραμμα ή είναι ομάδα? Κάθε ομάδα τώρα, εντάξει, είναι τετριμένο να το λέμε, αλλά κάθε ομάδα είναι δύσκολη. Απλά έχουμε τώρα κάποιες ομάδες που είναι και αυτές μαζί μας χαμηλά, στα μέτρα μας και πρέπει να τα πάρουμε τα παιχνίδια για να μπορέσουμε να ανέβουμε και να έχουμε και καλή ψυχολογία για τα πιο δύσκολα που έρχονται πιο μετά. Ωραία, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αρχηγέ, θέλω να μας πεις δύο κουβέντες για την νίκη, την πρώτη νίκη της ομάδας μας. Πώς ένιωσες και ποιο είναι το μέλλον για την ομάδα? Τι θέλεις να πεις, ένα μήνυμα, πες ένα μήνυμα στον κόσμο? Ήταν μια σημαντική νίκη για την ομάδα μας, η οποία ανασάναμε βαθμολογικά πάρα πολύ και χτίζουμε μια ψυχολογία για να συνεχίσουμε το σερί μας σε σημαντικά παιχνίδια που έρχονται στη συνέχεια. Το γκολ ήρθε σε ένα λεπτό που ουσιαστικά τρέλανε και τον κόσμο και τους παίχτες. Τι αίσθηση αφήνει ένα τέτοιο γκολ στο τέλος του 90? Πες μου λίγο πώς νιώθεις γι' αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τρελαθήκαμε όλοι, το περιμέναμε πώς και πώς, πιέζαμε και ευτυχώς ήρθε την κατάλληλη στιγμή για να γίνουμε ένα με τον κόσμο και τον πάγκο μας. Ευχαριστούμε πολύ, αρχηγέ μας.